Έκρηξεις ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και συνέχισαν να ακούγονται και το πρωί της Παρασκευής σε πολλές Ουκρανικές πόλεις, ακόμα και στο κέντρο του Κιέβου, χωρίς να μπορεί να υπάρξει επιβεβαίωση για το τι ακριβώς σημαίνουν, την ώρα που σε εξέλιξη βρίσκεται ένας πόλεμος προπαγάνδας από όλες τις πλευρές. Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου 24ωρου από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, που μεταδόθηκε τα ξημερώματα άγνωστο από ποια τοποθεσία, έκανε λόγο για 137 νεκρούς, όχι μόνο στρατιώτες αλλά και πολίτες. Πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι σαμποντέρ έχουν εισέλθει και δρούν στην χώρα του, η οποία κατήγγειλε ότι αφέθηκε μόνη της. Είμαστε μόνοι μας σε αυτήν την προσπάθεια να υπερασπιστούμε το έθνος μας. Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει για εμάς? Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι έτοιμος να εγγυηθεί στην Ουκρανία ότι θα εισέλθει στο ΝΑΤΟ? Όλοι φοβούνται. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно. Всі бояться. Οι Ουκρανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι στη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές δυνάμεις απέκτησαν τον έλεγχο στην απαγορευμένη ζώνη του Τσέρνομπιλ. Κάποιες αναφορές από δυτικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι ο στρατός κρατάει ως ομήρους το εκεί προσωπικό, γεγονός που καταδίκασε ο Λευκός Οίκος. Αυτή η παράνομη και επικίνδυνη ομηρία, που θα μπορούσε να προκαλέσει ζητήματα στις καθημερινές εργασίες ρουτίνας της πολιτικής υπηρεσίας που απαιτούνται για την συντήρηση και προστασία της εγκατάστασης πυρηνικών αποβλήτων, είναι προφανώς απίστευτα ανησυχητική. Εξαιρετικά πολύ ανησυχητική. Το καταδικάζουμε και ζητάμε την απελευθέρωσή τους. Κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στην φωτιά για το ποιες είναι οι πραγματικές τελικές προθέσεις του Προέδρου Πούτιν, δηλαδή ως ποιο σημείο θα φτάσει η προέλαση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Αρκετοί πιστεύουν ότι στόχος είναι η ανατροπή της Ουκρανικής κυβέρνησης, κάτι που επισήμανε και ο ίδιος ο Ζελένσκι. Ο Πούτιν από την πλευρά του επισημαίνει σε όλους τους τόνους ότι στόχος είναι η προστασία της δικής του χώρας. Είναι αναγκαστικά μέτρα που οφείλαμε να λάβουμε. Δεν μας έμεινε άλλος τρόπος να προχωρήσουμε. Την ώρα πάντως που η προέλαση του ρωσικού στρατού συνεχίζεται και από την Μόσχα ανακοινώνεται ότι πλήττονται μόνο στρατιωτικοί στόχοι και έχει εξουδετερωθεί η Ουκρανική αεράμινα, υπάρχουν αναφορές ότι ο ρωσικός στρατός συναντά μεγαλύτερη αντίσταση από ό,τι ανέμενε. Η Ουκρανική κυβέρνηση έχει κηρύξει την χώρα σε κατάσταση πολέμου και κάλεσε κάθε άνδρα από 18 σε 60 ετών να πάρει τα όπλα και να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Εκατοντάδες ήταν πάντως οι οικογένειες που διανυκτέρευσαν σε καταφύγια.